Ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο έκανε επιτακτική ανάγκη την αποχώρησή σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ασφιχτιούσατε πολιτικά μέσα στον χώρο του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πράγματι, απεχώρησα από τον συνασπισμό μαζί με το 38% των συνέδρων του τελευταίου συνεδρίου. Αφού προηγουμένως είχα εξαντλήσει κάθε πολιτικό περιθώριο, προκειμένου η πολιτική του συνασπισμού, εγώ είμαι ένας από τους τέσσερες που ίδρυσα τον συνασπισμό, μία από τις τέσσερις υπογραφές είναι δική μου, ήταν οι πολιτικές διαφωνίες. Και μπορώ να σας θυμίσω και βασικά στοιχεία αυτών των διαφωνιών. Και δεν θα ανατρέξω σε κάποια τα οποία κατεγράφησαν και με πολύ έντονο τρόπο κάποιον Δεκέμβρη κάποιας χρονιάς. Θα αναφερθώ σε ουσιώδεις διαφορές οι οποίες... Μιλάτε για το Δεκέμβρη που κάει και η Αθήνα. Ναι, αγαπητέ Νίκο. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι οι διαφορές οι οποίες αλλίωναν από την ώρα που προέκυπταν ως διαφορές, αλλίωναν και τον ανανεωτικό και ευρωπαϊστικό χαρακτήρα του συνασπισμού. Αλλιώς τον είχαμε ιδρύσει, αλλιώς πορεύτηκε και τελείως διαφορετικά πήγαινε. Σας βεβαιώνω ότι δεν έφυγα με ευκολία, έφυγα με πόνο ψυχής. Και σας το εξομολογούμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Το έκανα διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι αυτό το πράγμα ήταν σε αναντιστοιχεία με εκείνο που πίστευα και πιστεύαμε, δεν ήταν μόνο δική μου η επιλογή, για το τι είναι μια σύγχρονη, μια ευρωπαϊστική αριστερά, μια δημοκρατική αριστερά. Και εν συνεχεία εμείς ακριβώς για να προσδιορίσουμε και αυτό το περιεχόμενο, επιλέξαμε και τον τίτλο «Δημοκρατική αριστερά».